Κάνατε και ένα δεύτερο ερώτημα για τις παιδικές χαρές. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Όπως με πολλές περιπτώσεις εγκαταστάσεων του Δήμου, των Δήμων μάλλον. Θα θυμάστε ότι έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση και στα μέσα ενημέρωσης το φθινόπωρο που μας πέρασε για τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων. Και θα θυμάστε τότε ότι προέκυψε μεγάλο ζήτημα, γιατί ακόμα και εγκαταστάσεις, ξέρω εγώ, όπως το ΆΚΑ, ας πούμε, ή εγκαταστάσεις εδώ στην περιοχή μας που έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, δεν έχουν άδειες λειτουργίας. Κάποια στιγμή σου λέει πρέπει να βγάλεις αυτές τις άδειες. Προσπαθήσαμε εμείς στο Δήμο μας σε ορισμένες περιπτώσεις που ήταν απολύτως αναγκαίο και βγάλαμε αυτές τις άδειες λειτουργίας. Θέλω να σας πω όμως ότι δεν έχουν όλες οι εγκαταστάσεις άδειες λειτουργίας. Οι παιδικές χαρές που λέτε. Κάθε παιδική χαρά πρέπει να έχει μια άδεια λειτουργίας. Έτσι, άμα γυρίσετε να ρωτήσετε, θα διαπιστώσετε ότι όχι μόνο στο δικό μας Δήμο, αλλά και σε άλλους Δήμους δεν υπάρχουν αυτές οι άδειες λειτουργίες. Είναι ένα από τα προβλήματα που δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε. Εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε με όσες δυνάμεις έχουμε, με όσα τεχνικά συνεργεία έχουμε που είναι αποδεκατισμένα, λόγω της μείωσης του προσωπικού των Δήμων, της απαγόρευσης των προσλήψεων, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι απλώς να σου λέει ο νόμος έχεις αυτή την αρμοδιότητα. Πρέπει να έχεις και κάποια δυνατότητα για να την υλοποιήσεις. Θα μπορούσα να σας πω ότι έχουμε κατηγορηθεί, έχουμε δικαστεί γιατί κάποιος, ας πούμε, πολίτης σκόνταψε σε ένα πεζοδρόμιο που ήταν χαλασμένες οι πλάκες και έπεσε και τσακίστηκε. Τέτοια προβλήματα έχουμε καθημερινά. Ένα παιδάκι μπορεί να χτύπησε. Είχαμε περιπτώσεις στο Δήμο μας και στη δική μας τη Θητεία και παλαιότερα που γίναν τραυματισμοί παιδιών, ας πούμε, σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, σε παιδικές χαρές. Δυσκολευόμαστε πραγματικά να ανταποκριθούμε σε αυτό το πρόβλημα. Να εξασφαλίσουμε καταρχήν το τυπικό να έχουν άδειες λειτουργίας, γιατί και αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο, και στη συνέχεια βέβαια να έχουμε την αναγκαία υποδομή για να μπορούμε, πώς το λένε, καθημερινά να περνούμε, να συντηρούμε κτλ. Με όσες δυνάμεις έχουμε, προσπαθούμε όσο μπορούμε να συντηρούμε καλύτερα τις δημοτικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι το έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα.